Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε κυρίες και κύριοι? Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 31 Μαΐου και εγώ έχω βγει εκτός πλάνου και θα με φωνάζει ο Πασχάλης να κάτσω ακριβώς εδώ στη μέση. Ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Τελειώνει και αυτός ο μήνας, από τους δυσκολότερους μήνες νομίζω γενικότερα. Νομίζω γενικά αυτοί οι μήνες τελευταία είναι δύσκολοι μήνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, υπάρχει μια εφορία γι' αυτό, υπάρχει μια χαρά. Να λίγο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να λίγο δεν πληρώνουμε για ξύλα, για θέρμανση, για πετρέλαιο. Αλλά νομίζω ότι κάτι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα το βρω και θα το λύσω, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Τρίτη σήμερα, 31 Μαΐου, η ώρα είναι μερικά λεπτά μετά τις 3 και εμείς ελπίζουμε να είστε εντάξει και να σας πενθυμίζουμε τους τρόπους με τους οποίους και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να συνδράμετε στην εκπομπή μας, να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε το τι κάνετε, να μας πείτε πώς είστε. Θέλετε να δείτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καλέστε μας στο 25510-38001. 25510-38001. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, σε αυτό που μας καλείτε για να κάνετε καταγγελίες, να ακούσουμε τις επισημάνσεις σας, να μας πείτε την άποψή σας, να πείτε πώς αισθάνεστε, μια καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε εμείς να τα ακούσουμε όλα. 25510-38001, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε αυτό λοιπόν μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε για την Αλφα Τηλεόραση, αλλά και για εμάς. Είτε βεβαίως και για την εκπομπή, είτε και για το Δελτίο Ειδήσεων και γενικότερα για το πρόγραμμα του σταθμού. Επίσης, στείλτε μας μήνυμα ή μάθετε για εμάς στο www.alphatelioras.gr. Εκεί βεβαίως αναρτώνται τα Δελτία Ειδήσεων, οι εκπομπές, τα θέματα, αλλά βρίσκεται και χρήσιμες πληροφορίες που μας αφορούν. Ενώ μας αναζητείτε και στο Facebook, www.facebook.com/alphatelioras. Και εμένα βεβαίως, Έλενα Σόκου στο Facebook, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Και βεβαίως επικοινωνούμε και από εκεί. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Δεν έχουμε βρει άλλους και ακόμα. Θα βρούμε όμως, θα σκεφτούμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας για να είναι λίγο πιο διαδραστικό όλο αυτό το οποίο και συμβαίνει. Αλλά εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα στο Facebook και εμείς θα τα βλέπουμε κατευθείαν. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, είναι μια δουλειά που λες, ας έχω ανοιχτό και το Facebook, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να πούμε για σήμερα. Έχουμε καταρχήν να πάμε μια βόλτα μέχρι την περιοχή της Δράμας, όπου έγινε μια πάρα πολύ ωραία δράση. Έχουμε να δούμε το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Έχουμε να δούμε τη μεταξένια αγάπη της Λία Ζώτου και του Θοδωρή Καραγεωργίου. Έχουμε να δούμε και κάποια πλάνα που αφορούν στην αλλαγή και γενικότερα μάλλον στην παρουσίαση ενός νέου τραγουδιού, του νέου τραγουδιού πρέπει να πούμε του Δημήτρη του Σιάμου και ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ το οποίο παρουσιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη και ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, οπότε θα δούμε και θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Να πούμε καταρχήν και θα ξεκινήσω με αυτή την είδηση γιατί είναι μία είδηση που και εμάς μας συγκλονίζει κάθε φορά όταν τη λέμε, είναι και εμάς προβληματίζει, διότι όταν χάνονται άνθρωποι σε τελείως άδικα δυστυχήματα, νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι οδυνηρό για όλους μας. Κάπως έτσι και στην περίπτωση του 24χρονου Θεοφάνη, μοτοσυκλετιστή, ο οποίος χθες, ενώ επέβαινε στην μηχανή του και σύμφωνα με μαρτυρίες κινούνταν από την περιοχή της Χιλής προς το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός, ίσιος, έτσι, μεγάλος και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είχε και διατηρούσε μια σταθερή πορεία. Το παιδί λοιπόν χτυπήθηκε πλαγιομετωπικά από ένα γιοταχή όχημα, το οποίο σύμφωνα πάντοτε με τους μάρτυρες, δεν ήμασταν κι εμείς εκεί, φαίνεται ότι πήγε να κάνει παράνομη αναστροφή ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί η μηχανή του παιδιού. Και το νεαρό Στεφάνης, ο 24χρονος αυτός Στεφάνης, να βρει το θάνατο. Χτες, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και βεβαίως να βυθίσει όλη την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης στο πένθος. Να πούμε βεβαίως ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, ελπίζουμε βεβαίως να είναι το τελευταίο, βλέπετε και εσείς τα πλάνα, είναι ακριβώς στην είσοδο γνωστού ξενοδοχείου. Βλέπετε το όχημα το οποίο και έχει σφινωθεί ουσιαστικά στην άκρη του δρόμου και βλέπετε και πού ακριβώς χτυπήθηκε το παιδί με τη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, χτυπήθηκε σε εκείνο ακριβώς το σημείο, πήγε το όχημα, όπως λένε οι μάρτυρες, να κάνει αναστροφή και χτύπησε τη μοτοσυκλέτα. Το παιδί βεβαίως άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο. Να δούμε λίγο και τις επόμενες φωτογραφίες, διότι υπάρχουν και ζητήματα, όπως λένε, με το ζήτημα της σήμανσης εκεί. Δηλαδή, είναι χαλασμένοι μερικοί σηματοδότες. Θα μου πεις, δεν είναι η πρώτη φορά και το η τελευταία θα είναι. Και δεν ήταν μια ζωή χαλασμένη.
Αυτό είναι το σημείο λοιπόν που ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή. Ωστόσο, οι φωτεινοί σηματοδότες αυτοί είναι χαλασμένοι και βεβαίως δεν βοηθούν καθόλου στο να μπορέσουν λίγο να κινηθούν τα οχήματα. Γιατί εάν δούλευε ο συγκεκριμένος σηματοδότης, και το παιδί θα είχε σταματήσει στη δικιά του ροή και η κυρία δεν θα είχε κάνει αυτή την αναστροφή, υποθέτω, θα πήγαινε κανονικά, γιατί υπάρχει φανάρι στο συγκεκριμένο σημείο. Ο 24χρονος ήταν λάτρης, από όσο μάθαμε και εμείς, και του μοτοσκλητισμού και μάλιστα ήταν και ένθερμος υποστηρικτής αυτού λοιπόν του μέσου μαζικής μεταφοράς. Εμείς ευχόμαστε να είναι το τελευταίο παιδί και βεβαίως να υποβάλουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και κυρίως στη μάνα του, γιατί νομίζω ότι το βασικότερο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το περιστατικό, το οποίο και έγινε χθες το απόγευμα. Να πούμε τώρα μία είδηση η οποία αφορά την περιοχή της Ορεστιάδας, μιας και όπως όλα δείχνουν, επιλέχτηκαν από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου, οι 30 δήμοι, στους οποίους και θα δοθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Θυμόμαστε αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Ορεστιάδας από τον Εύρο. Εντός του πρώτου λοιπόν δεκαημέρου του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη διευρυμένη πιλωτική φάση του προγράμματος για το εισόδημα σε 30 δήμους της χώρας βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων, των δικτών φτώχειας και των ποσοστών ανεργίας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παροχές σε είδος, χρήμα και υπηρεσίες, καθώς και μέτρα ένταξης στην εργασιακή και κοινωνική ζωή. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Θα δίνονται λοιπόν κάποια χρήματα βάσει όμως και των πληθυσμιακών κριτηρίων, αλλά και εννοείται την κατάσταση φτώχειας στην οποία και βρίσκονται οι άνθρωποι. Η επιλογή λοιπόν της Ορεστιάδας έγινε με βάση και τον πληθυσμό και τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, αλλά και των δικτών φτώχειας που έχει η περιοχή. Είναι δυστυχώς μέσα στις 30 αυτές, στους 30 δήμους όπου έχουν τα μεγαλύτερα ζητήματα. Να πούμε ότι το πρόγραμμα λοιπόν που θα παρέχει ουσιαστικά θα δίνει πράγματα σε είδος, χρήμα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, το κόστος γενικά του προγράμματος ανέρχεται σε 68 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από το υποσύσταση Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα έχει πρίκα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν αυστηρά με εισοδηματικά, φυσικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα διαφέρουν από όσα ίσχυσαν κατά την πιλωτική πρώτη φάση του προγράμματος σε 13 δήμους. Το επίδομα για κάθε μεμονωμένο ενήλικα θα ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα, εφόσον δεν υπάρχει άλλη πηγή εσόδων πάντοτε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει κάποιο άλλο εισόδημα, το κράτος θα συμπληρώνει το ποσό μέχρι και τα 200 ευρώ. Δηλαδή, έχει κάποιος ενήλικας το ποσό, το εκπληκτικό ποσό των 60 ευρώ, θα σας δίνει 140. Έχετε 100 ευρώ, θα σας δίνει άλλα 100. 180, 20. Αυτό, ζήστε. Λοιπόν, για κάθε επιπλέον ενήλικα σε ένα νοικοκυριό θα καταβάλλονται επιπλέον 100 ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο μέλος θα καταβάλλονται επιπλέον 50 ευρώ. Τα παιδιά κοστίζουν περισσότερο, να πούμε, από 50 ευρώ το μήνα, σίγουρα. Τέλος πάντων, μία τετραμελής οικογένεια, δηλαδή, με δύο ενήλικες και με δύο παιδιά, θα λαμβάνει το ποσό των 400 ευρώ το μήνα, για να καταλάβετε κι εσείς. Αυτή θα είναι λοιπόν η ενίσχυση. Το έχουμε ξαναδεί το συγκεκριμένο, ότι είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο, αν θυμάστε καλά, είχε ξεκινήσει και στην περιοχή της Δράμας παλαιότερα. Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά και πάλι, είναι αυτό το πρόγραμμα, με το ονομασμένο βεβαίως, είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και ο Δήμος Ορεστιάδας. Να δούμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, το ξαναλέμε, 200 ευρώ. Δεν τα έχει εννοείται αυτά τα χρήματα, έτσι. Το μέγιστο ποσό που θα δίνεται για κάθε ενήλικα θα είναι τα 200 ευρώ, 100 ευρώ για τον επόμενο ενήλικα μέσα στο σπίτι και από 50 ευρώ για το κάθε παιδί που μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Αυτά θα είναι τα χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Λοιπόν, να πάμε σε μια καλή είδηση. Να πάμε σε μια καλή είδηση, γιατί νομίζω ότι την έχουμε και ανάγκη αυτή την καλή είδηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται τρομερά καλές προσπάθειες και πάντοτε διαχρονικά από μεγάλες εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, αλλά νομίζω ότι εν μέσω κρίσης και ειδικά βεβαίως εν μέσω κρίσης που ίσως να χάνουμε και λίγα περισσότερα από αυτά τα οποία και φανταζόμασταν, όπως δηλαδή να χάνουμε την δυνατότητα του να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον για να επιβιώσει, γιατί υπάρχουν τεράστια ζητήματα στον τομέα αυτό, να χάνουμε τη δυνατότητα να προσέξουμε λίγο περισσότερο το περιβάλλον, διότι τα προβλήματα
προβλήματα είναι τεράστια μπροστά μας, να χάνουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κοινωνικοποιηθούμε ή να βοηθήσουμε στο να κοινωνικοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι μέσα από τις δράσεις μας. Στα πλαίσια λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πάρα πολλές επιχειρήσεις και μπράβο τους προσφέρουν πραγματικά εθελοντικά ένα εκπληκτικό έργο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Από τους πιο βασικούς που έχει αναγκαστικά βεβαίως γίνει ο τομέας της επιβίωσης, δηλαδή της διανομής τροφίμων, αν θέλετε, της διάθεσης πόρων σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη, μέχρι βεβαίως και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάπως έτσι και η μεγάλη γνωστή αλυσίδα, βεβαίως ΑΒ Βασιλόπουλος, μπήκε στη διαδικασία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και δώσει τη δυνατότητα στα καταστήματα που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα να κάνουν δράσεις, τις οποίες μάλιστα θα τις επιβράβευε. Στην περιοχή της Δράμας, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, το εξαιρετικό προσωπικό, ο εξαιρετικός προϊστάμενος, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και οι οποίοι ούτως ή άλλως συμμετέχουν και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που ουσιαστικά συνδράμουν προς την ενίσχυση των οικογενειών αυτό το χρονικό διάστημα, σκέφτηκαν να μπορέσουν να βοηθήσουν και να καθαρίσουν ένα πάρα πολύ όμορφο άλοσο στην περιοχή, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι και πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είτε γυμνάζεται είτε θέλει βεβαίως να βρεθεί σε εκείνο το σημείο. Δεν πήγαν όμως μόνοι τους οι άνθρωποι, δώσαν το χέρι και έδωσαν και ραντεβού σε πάρα πολλά παιδιά, σε γονείς ανθρώπων και παιδιών, τα οποία είναι άτομα με ειδικές ικανότητες, θα πούμε εμείς, και όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία και καθάρισαν το συγκεκριμένο άλσος. Και εμείς όμως ήμασταν εκεί και πήγαμε για να τους παρακολουθήσουμε. Μια καταπληκτική ημέρα εδώ στην περιοχή της Δράμας και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε και σε ένα καταπληκτικό, πραγματικά ιδιαίτερο μέρος, σε ένα πανέμορφο δάσος, στους πρόποδες του Κορυλόφου, μαζί με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι θα πει εθελοντισμός. Η μέρα εθελοντισμού λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αποφασίζει ότι είμαστε και δηλώνουμε εθελοντές, βρίσκεται στους δρόμους και καθαρίζει και βεβαίως βρίσκεται κοντά σε όλη την τοπική κοινωνία. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και τα μέλη του ΑΒ Βασιλόπουλου σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στη Δράμα, όπου και έδωσαν ραντεβού με γονείς, με εθελοντές, με συλλόγους, αλλά και με προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να καθαρίσουν αυτή την υπέροχη περιοχή. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ, γιατί και εμείς δηλώνουμε εθελοντές για το 2016. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη δράση την οποία και κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι του ΑΒ Βασιλόπουλου σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και εδώ στη Δράμα, δεν είναι? Ακριβώς. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι της ΑΒ Βασιλόπουλου διοργανώνουμε εθελοντικές δράσεις όπως αυτή η σημερινή, βοηθώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας. Πάντα με τη συμμετοχή, όπως βλέπετε, φίλων, συγγενών, προμηθευτών, συνεργατών. Είναι ξεχωριστή η μέρα για τον ΑΒ. Η μέρα εθελοντισμού, να σας πω, να σας ενημερώσω ότι γίνεται πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαΐου και γίνεται φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος πώς και επιλέχθηκε αυτή η δράση, ή είναι η συνηθισμένη δράση που επιλέγουμε? Οι δράσεις είναι διαφορετικές. Μπορεί να αφορούν κάτι που έχει σχέση με το περιβάλλον, μπορεί να αφορούν τον άνθρωπο. Φέτος επιλέξαμε να κάνουμε μια περιβαλλοντολογική δράση, όπως αυτή τη συγκεκριμένη,
να καθαρίσουμε δηλαδή αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπως βλέπετε. Πώς το δέχεται κάθε φορά αυτό ο κόσμος, αυτή τη δυνατότητα? Εννοείται τον κόσμο της δράμας. Τον κόσμο της δράμας, καταρχήν τους εργαζόμενους, αν κάνει καλό και στους ίδιους εργαζόμενους το ότι βγαίνουν μαζί και κάνουν κάτι κοινό, αλλά και στους καταναλωτές που πλέον τους ζητάτε να είναι συμπορευτές σας. Βασικά, για τον κόσμο της δράμας δεν γνωρίζω κατά πόσο γνωρίζει την ημέρα αθλητισμού του ΑΒ. Εμάς πάντως ο στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μέσα από αυτή τη συμμετοχή τους να γνωρίσουν το ομαδικό πνεύμα, να γνωρίσουν φορείς οι οποίοι αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο στη δράμα και να βοηθήσουν. Και γενικότερα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αγκαλιάζουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μια επιχείρηση δεν είναι απλά μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση όπως είναι και το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινη επιχείρηση, έτσι. Σίγουρα. Ο άνθρωπος για μας είναι το ΑΒ. Το Α και το Ω, θα μπορούσα να πω. Οπότε επικεντρωνόμαστε πάντα σε τέτοιες δράσεις που αφορούν τον άνθρωπο, που αφορούν το περιβάλλον. Βασικά, δύο είναι οι δράσεις. Το αντικείμενο θα είναι ή να επιλέξουμε κάτι που να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο ή κάτι που να κάνουμε για το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι και τον συνάνθρωπο το βοηθάτε πολλές φορές. Υπάρχουν αρκετά που μπορεί κάποιος να κάνει και εντός του ΑΒ Βασιλόπουλου και τα βλέπουμε κάθε φορά. Θα σας ενημερώσω ότι οι δράσεις, λίγες από τις δράσεις, θα σας πω πολλές, γιατί είναι πάρα πολλές. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν συγκέντρωση τροφίμων, συγκέντρωση ρούχων, συγκέντρωση φαρμάκων. Μπορεί να είναι μια ομαδική ομοδοσία, να πάμε να δώσουμε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι αίμα. Περιβαλλοντικές δράσεις όπως η σημερινή, όπως βλέπετε, να καθαρίσουμε μια παραλία, να καθαρίσουμε ένα δασίλειο, να καθαρίσουμε μια έκταση η οποία χρήζει καθαρισμού. Μπορεί να είναι και επίσκεψη σε γυροκομεία, σε ορφανοτροφία, κοινωνικά παντοπολία, κέντρα σύντησης, κέντρα προσφύγων, θα λέγα τώρα τελευταία. Έχει πάρα πολλές δράσεις, μα πάρα πολλές δράσεις. Ενός πολυδιάστατη και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει ο κόσμος στον ΑΒ Βασιλόπουλο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Επίσης, να πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι οι 6 δράσεις που θα ξεχωρίσουν από την Ελλάδα βραβεύονται με το ποσό των 15.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο θα καλύψει ανάγκες των 6 εκειμένων αυτών φορέων ενημερωτικά. Σήμερα βρισκόμαστε στο αλσίλιο της, του Κορυλόβου, του λόφου του Κορυλόβου της Δράμας. Προσπαθούμε να ομορφύνουμε το αλσίλιο, να καθαρίσουμε βασικά το αλσίλιο. Σε συνεργασία με το ΑΒ Βασιλόπουλος, δεχτήκαμε και εμείς σαν σύλλογος να βοηθήσουμε στην καθαριότητα του αλσιλίου. Σημαντικό είναι καταρχήν να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και να παρακινεί και τους υπόλοιπους, όπως εσάς δηλαδή, που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα της συγκεκριμένης εταιρείας. Εμείς δεχτήκαμε το κάλεσμα με χαρά, γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά διαφορετικά από τα άλλα, οπότε μπορούν να προσφέρουν και στην καθαριότητα και πολλά περισσότερα πράγματα, όπως το έχουν αποδείξει φυσικά μέχρι τώρα. Και σήμερα, εκτός την επόμενη δράση μας που τους βγάζουμε μία φορά το μήνα για καφέ έξω, είπαμε να το κάνουμε σε συνδυασμό, δηλαδή πρώτα η καθαριότητα και μετά ο καφές. Βοηθάει, κοινωνικοποιούνται τα παιδιά, έρχονται πιο κοντά στο περιβάλλον, είναι καλά και για τους ίδιους τους γονείς, τους αγωνιστές ουσιαστικά. Βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά το φυσικό περιβάλλον, όπως είμαστε μέσα στο δάσος, πιστεύω ότι δεν θα το δουν σαν μια αγκαρία, ας το πούμε, θα το δουν μια ευχαρίστηση, οπότε πιστεύω ότι και σε άλλες δράσεις που θα ακολουθήσουν θα έχουμε συμμετοχή.